Ως μαθητής του Λυκείου της Ιωνιδίου Σχολής και μέλος συντονιστικής επιτροπής μαθητών του Πειραιά, θα ήθελα να δηλώσω τη χαρά μου που βλέπω τόσους μαθητές συγκεντρωμένους σήμερα στη μεγάλη μας συγκέντρωση ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης. Στη μαζική μας κινητοποίηση, με συμμετοχή πολύ μεγάλου αριθμού σχολών και μαθητών, που τις τελευταίες εβδομάδες παλεύουν ακατάπαυστα για την υλοποίηση των δίκαιων και ρεαλιστικών μας αιτημάτων. Στον Πειραιά, η εβδομάδα ξεκίνησε με έντονο αγωνιστικό πνεύμα, με καθημερινές κινητοποιήσεις που καταλήγουν, που κλιμακώνονται εδώ και σήμερα. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των παπαγάλων της να μας βαφτίσουν τη μία αρνητές μάσκας, την άλλη υποκινούμενους και την άλλη ασυνείδητους μαθητές που απλά και μόνο αγωνίζονται με σκοπό να χάσουν μάθημα. Δεν απουσίασαν οι απειλές για παρέμβαση αστυνομίας και εισαγγελέα, απειλές που σε ορισμένα σχολεία υλοποιήθηκαν και στο οποία θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Προσπάθειες έγιναν για τη λήξη των καταλήψεων μέσω γλυψίματος από διευθυντές, καθηγητές και διευθυντές δευτεροβάθμιας, όπως και στο σχολείο μου μάλιστα, μιλώντας για διάλογο με ανοιχτά σχολεία, χωρίς να δοθεί καμία διαβεβαίωση για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Είναι πλέον πασιφανές πως ο αγώνας μας τους έχει πιέσει, τους έχει πονέσει, παρά τα εμπόδια που υψώθηκαν, ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούμε. Οι πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας αποτελούν προσπάθεια ποινικοποίησης των δίκαιων αγώνων μας. Μπορούν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον ως υποκριτικές. Αν ο Υπουργός και οι συνεργάτες της ενδιαφέρονταν έστω και στο ελάχιστο, ώστε να μην χάνονται διδακτικές ώρες, θα είχαν φροντίσει να μην υπάρχουν τμήματα σε πολλά σχολεία ανάμεσα και στο δικό μου, που κάνουν τετράωρα, τρίωρα, ακόμα και δύο ώρες σε ορισμένες καταστάσεις, λόγω των ελλείψεων. Οι νέες μα διόλου πρωτότυπες εξαγγελίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από ρήψη της μπάλας στην εξέδρα, ώστε να μην ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ουσιαστικά, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε εμείς οι καθηγητές μας μάθημα όντας και νιώθοντας ασφαλείς. Όμως εμείς δεν τσιμπάμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και σήμερα πρέπει να βροντοφωνάξουμε πως η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά. Δεν προσκυνά ούτε στην κυβέρνηση, ούτε σε όσους προσπαθούν να επιβάλλουν σύγχυση νεκροταφείου και να βάλουν τους αγώνες μας στον γύψο. Καλή δύναμη.